Περίπου 10.000 τουρίστες αναμένεται να αφιχθούν το Σαββατοκύριακο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, όπου οι αφίξεις με πτήσεις τσάρτερ είναι μαζικές. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε. Μας αρέσει το νησί σας. Θα μείνουμε στα Μάλια. Μας αρέσει να ταξιδεύουμε. Θα πάμε στο Λασίθι, στο Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές. Μου αρέσουν τα πάντα. Στη Γερμανία η Κρήτη είναι δημοφιλής προορισμός. Μια χαρά είναι. Η καλοκαιρινή σεζόν του 2023 ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς, αρκετές πτήσεις, πάρα πολλά ξενοδοχεία για αυτή την εποχή να είναι ανοιχτά, πράγμα το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει. Δυστυχώς ακόμη υπάρχουν οι ατέλειες σε όλα τα επίπεδα, είτε μιλάμε για οδικό δίκτυο, είτε μιλάμε για κλαδέματα, είτε μιλάμε για περιποίηση και άνοιγμα όλων των καταστημάτων, μια τουριστική περιοχή που ακόμα πολλοί καταστηματάρχες δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς η τουριστική σεζόν ώστε να φροντίσουν να ανοίξουν τα καταστήματά τους. Γερμανοί, Γάλλοι, Ελβετοί, Άγγλοι, Αυστριακοί, Ισραηλινοί, Ολλανδοί και Βέλγοι απολαμβάνουν ήδη τις διακοπές τους στην Ανατολική Κρήτη με τη δυναμική του κρητικού τουρισμού να είναι αισθητή με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Θα μείνουμε 5 ημέρες στα Χανιά και 4 ημέρες στο Ηράκλειο. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σίγουρα βλέπουμε πολύ περισσότερες πτήσεις, περισσότερο κόσμο και πολύ περισσότερα ξενοδοχεία να είναι ανοιχτά για αρχές του Απρίλη. Μετά το Πάσχα, νομίζω ότι θα αρχίσουν τα περισσότερα ξενοδοχεία. Με αποκορύφωμα τέλος Απριλίου θα έχουν ανοίξει σχεδόν το σύνολο των ξενοδοχείων της Κρήτης. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου συναντήσαμε αρκετούς τουρίστες, οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στο νησί μας, πανέτοιμοι να ανακαλύψουν τις φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό και όχι μόνο. First time coming from Frankfurt. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τον καιρό, αλλά χρειάζεται να φορέσω τα γυαλιά ηλίου μου. Θα μείνουμε 10 μέρες στον Άγιο Νικόλαο. Με ενδιαφέρει η ιστορία και η γυναίκα μου έχει την ευκαιρία να ετοιμάσει κάτι για τη μητέρα της, η οποία γιορτάζει τα 80 της χρόνια φέτος. Έρχομαι για πρώτη φορά. Θα μείνω μία εβδομάδα στο Καλαμάκι. Έχω συγγενείς στην Κρήτη. Μου αρέσουν οι άνθρωποι, το φαγητό και όχι μόνο. Οι προετοιμασίες στις τουριστικές περιοχές είναι πυρετώδεις. Στα τέλη Απριλίου θα έχουν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία, ωστόσο οι δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν και προβληματίζουν το ξενοδοχειακό κλάδο. Το προσωπικό είναι δυστυχώς το μεγάλο αγκάθι, ήταν και θα συνεχίσει να είναι δυστυχώς όχι μόνο για το 2023 αλλά για τα επόμενα χρόνια. Το έχουμε ξαναπεί. Αποκορύφωμα θα είναι το 2027 με το άνοιγμα του αεροδρομίου στο Καστέλι. Νομίζω εκεί θα επιδεινωθεί ακόμα η κατάσταση όταν θα κληθούν 7.000 εργαζόμενοι να επανδρώσουν το αεροδρόμιο, το καινούριο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Οπότε εκεί νομίζω θα ξαναδημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα μεγάλο κενό από πλευράς εργατικών χεριών στο τουριστικό κομμάτι της Κρήτης.